Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Για να υποδεχτούμε το σημερινό μας προσκεκλημένο, πρέπει για όσους ακροατές δεν άκουσαν τη χθεσινή εκπομπή να κάνουμε ένα briefing. Χθες κάποια στιγμή λοιπόν έχουμε μια συζήτηση με τη Λένα στον αέρα και μιλάγαμε για τα reality. Και ρωτάει ο ένας τον άλλον, εσύ σε ποιο reality ήθελες να ήσουν? Τι απάντησα, Λένα, με εγώ σε ποιο ήθελα να είμαι? Στο πρώτο Big Brother και να κάνεις κουβέντα με έναν εκ των πρωταγωνιστών, τον πρόδρομο Καθηνιώτη. Τον απόλυτο πρωταγωνιστή, γύρω, και να μιλάμε για μπαλίτσα. Αυτό είχα πει. Αυτή ήταν η επιθυμία μου. Οπότε, πόσο καλή είμαι εγώ μαζί σου? Πάρα πολύ καλή. Η καλύτερη. Τι φρόντισα λοιπόν η σήμερα να κάνουμε? Η καλύτερη. Το όνειρό σου πράξη. Έτσι. Αφού δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να ξαναγίνω εγώ, να ξαναγίνω 29, ο πρόδρομος 31. Και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορείς να δηλώσεις και συμμετοχή στο επόμενο Big Brother. Φέραμε λοιπόν τον πρόδρομο Καθηνιώτη εδώ στη συντροφιά μας. Πρόδρομε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Αποκαλύψαμε λοιπόν ότι. Θέλαμε να έρθουμε Σκόπελο, αλλά μας λες ότι σε Βόλο. Καλά, και στο Βόλο να πηγαίναμε άσχημα δεν θα ήταν. Σκόπελο δεν υπάρχει. Και αποκαλύψαμε λοιπόν και έναν από τους λόγους που θέλησαμε σήμερα να έχουμε αυτή τη συνομιλία, διότι χθες μέσα στην κουβέντα προέκυψε ότι ήταν μια επιθυμία του Αλέξανδρου. Φροντίσαμε λοιπόν να την κάνουμε πράξη. Καταρχάς να πούμε στους νεότερους ότι που παρακολουθούν τα σημερινά reality, ότι το 2001, 10 Σεπτεμβρίου ήταν, 10 Σεπτεμβρίου 2001, ο πρόδρομος έγινε ξαφνικά ένας πρωταγωνιστής της καθημερινότητάς μας. Και επειδή ήταν το πρώτο reality που έβγαινε στην ελληνική τηλεόραση, που συμβαίνει για πρώτη φορά, ναι, είχε δημιουργήσει ένα παροξυσμό. Θυμάμαι δηλαδή, πρόδρομε, παραμονή πρωτοχρονιάς ήταν ο τελικός, έτσι δεν είναι? Παρακολουθούσαμε όλοι. Μαζί ανταλλάξαμε χρόνο όλοι τότε. Καλά το θυμάστε, καλά το θυμάστε. Το 2001-2002 ήταν. Πριν από 19 χρόνια. Είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης. Βέβαια. Ναι, όλα τα ρεκόρ. Πώς είναι μετά από τόσα χρόνια, πρόδρομε? Πώς έχεις βιώσει όλη αυτή, ναι, και την αναγνωρισιμότητα που προέκυψε μέσα από αυτό το παιχνίδι? Πόσο άλλαξε ή όχι την ζωή και την καθημερινότητά σου? Εντάξει, υπάρχουν πολλά να πούμε και πολλά να θυμηθούμε, αλλά αν τα κάνεις ένα... Αν δεις το ρεζουμί της υπόθεσης, είναι να είσαι απρόθυ και να γυρίζεις στον τόπο σου. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο δηλαδή. Θέλω να πω ότι θα το πω πολύ, πολύ λαϊκά. Έχουμε δει πάρα πολλούς... Καταρχάς, τα reality πλέον, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα πρώτα reality. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, πιστεύω ότι και εσείς όταν μπαίνατε τότε στο reality... Που ήσασταν παιδιά της καθημερινότητας. Δεν ήσασταν ούτε επαγγελματίες, ενώ κάποιοι διάσημοι κτλ. Γίνατε διάσημοι μέσα από το παιχνίδι τότε, τη συμμετοχή. Νομίζω ότι ακόμα και το κίνητρο των παιδιών που μπαίνουν σήμερα, ακόμα και το προφίλ των παιδιών που μπαίνουν σήμερα στα reality, είναι πολύ διαφορετικό από τότε. Εντάξει, τώρα είναι διαβασμένοι περισσότεροι. Είναι στημένο, πιστεύω, όλο το προϊόν. Mm-hmm. Αυτό κυρίως. Όλοι σε αυτό στέκονται. Ναι. Ωστόσο, αν γυρίσουμε τόσα χρόνια πίσω, εσύ θυμάσαι ποιος ήταν ο λόγος που σε όθησε στο να πάρεις την απόφαση να μπεις και να δηλώσεις συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι? Ήταν το άγνωστο. Το έπαθλο, έτσι. Παιδιά, ήταν 50 εκατομμύρια δραχμές, αν θυμάμαι τότε. Ήταν 50 εκατομμύρια δραχμές, 150.000 ευρώ. Mm-hmm. 50 εκατομμύρια δραχμές, ναι. Καλά το θυμάμαι. Στη συνέχεια λοιπόν και μετά από όλη αυτήν την τόσο έντονη αναγνωρισιμότητα, τις εκπομπές, το ενδιαφέρον του κόσμου που προέκυψε και όλα αυτά, θυμάσαι να έχασες κάπου τον πρόδρομο και να τον ξαναβρήκες μετά από χρόνια? Όχι, μόνο τον πρώτο καιρό, έτσι, κανένα 2-3 μήνες μετά που βγήκα, μέχρι να καταλάβω τι μου γίνεται και πού βρισκόμουν, λίγο να φτιάξω το πρόγραμμά μου, γιατί ήταν πολύ γεμάτο με κάποιες παρουσιάσεις, με το καινούργιο CD που έκανα τότε. Ήταν κάτι καινούργιο για μένα όλο αυτό. Ναι. Και μ' άρεσε που είχα έρθει και Βόλο και είχα παρουσιάσει και το πρώτο μου CD εδώ. Mm-hmm. Σε ένα από τα μεγαλύτερα δισκοπολία, δισκάδικα που λέγαμε εμείς τότε. Υπήρχαν ακόμα τότε. Τα δισκοπολία, ναι. Δεν είχε βγει ακόμη το CD. Ήταν... Ναι. Όχι, είχε βγει το CD, συγγνώμη. Είχε βγει το CD. Κάνω ένα παραλληλισμό γιατί έχω διατελέσει και DJ. Έτσι. Θα το ξαναέκανες? Ναι, γιατί όχι. Θα το ξανάκανα, αλλά πάνω σε άλλες βάσεις. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο. Δεν μπορείς να μείνεις κλεισμένος σε ένα σπίτι και να κάθεσαι, ας πούμε. Ναι. Αυτό τότε για τον κόσμο και για τους συμμετέχοντες ήταν κάτι καινούργιο και κάτι είχε μια πρόκληση.
Τώρα αν υπάρχει και κάτι οικονομικό στη μέση που να σε δελεάζει και αυτά, γιατί να βρει κανένα. Μπήκες ποτέ στον πειρασμό να σκεφτείς να δηλώσεις συμμετοχή σε κάποιο άλλο reality μετά το Big Brother? Όχι, δεν έκανα αυτό. Γιατί έκανα επιχείρηση μετά Σκόπελο και ήμουν εκεί προσωπημένος. Όχι απλά επιχείρηση, μην την προσπερνάς έτσι την επιχείρηση, γιατί εγώ έχω, δυστυχώς έχω να έρθει στη Σκόπελο από το 2006, δεν πέραν το έχεις τότε, το πέραν και πέραν σχετικά καινούργιο η επιχείρηση, δεν είναι, πότε την ξεκίνησε? 2010 ξεκίνησε. 2010, ναι, δεν υπήρχε, θα το ξέρα τότε, θα είχα επισκεφτεί, αλλά είχα έρθει Σκόπελο το 2006 και πρέπει να σου πω ότι είναι οι ωραίτερες καλοκαιρινές διακοπές που έχω κάνει ποτέ, δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο μαγευτικό νησί από τη Σκόπελο και έχουμε πάρα πολλά νησιά. Το λέει και το τραγούδι μου ότι άλλο. Σκόπελό μου, είσαι μαγικό, δεν θα αλλάζω. Δεν υπάρχει. το Μάμα Μία έχει γυριστεί και Σκόπελο και Σκιάθο, έτσι δεν είναι, σποράδες. Ναι. Το 2007. Το Εκκλησάκι είναι αυτή η παραλία που πρέπει να έχω επισκεφτεί και εγώ, έτσι δεν είναι? Που γίνεται ο. Το Εκκλησάκι είναι στο βόρειο μέρος. Στο βόρειο μέρος του. Το ονειρικό. Ταλαιπωρία να το ανεβαίνει με τα πόδια. Πώς έτσι. Αλλά εντάξει δεν είναι, εμπειρία ζωή. Είναι εμπειρία ζωής. Ναι. Έχεις μια εικόνα μπροστά σου που πιστεύω ότι δεν αποτυπώνεται ούτε σε φωτογραφία ούτε σε. Όχι. Γενικά είναι ένα νησί πραγματικά παραμυθένιο. Δηλαδή πιστεύω ότι ένας από τους λόγους για να σε ζηλεύει κάποιος είναι επειδή είσαι μόνιμος κάτοικος στη Σκόπελο. Είναι δηλαδή. Και ένα από τα πιο πράσινα, έχει χαρακτηριστεί πιο πράσινα νησιά του Μεσογείου, έτσι. Βέβαια. Ναι. Ας αφήσουμε όμως τα reality, γιατί εκτός από έναν από τους απόλυτους πρωταγωνιστές της ελληνικής τηλεόρασης, μιλάμε και με εν ενεργεία αναπληρωματικό σύμβουλο ΕΠΣ. Και επειδή είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις, έγιναν οι εκλογές, έτσι δεν είναι? Έγιναν οι εκλογές τέλη Μαρτίου. Πρώτος αναπληρωματικός, σωστά δεν τα λέω? Βέβαια. Από όσο μπορούμε να θυμηθούμε, βέβαια, και από εκείνες τις εποχές έπαιζες ποδόσφαιρο. Ανέφερες πολύ συχνά και μέσα στο παιχνίδι την αγάπη σου για το άθλημα. Σε τι κατάσταση θεωρείς ότι βρίσκεται σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο? Το ελληνικό ποδόσφαιρο και πολλά άλλα αθλήματα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Αφού μιλάμε για ποδόσφαιρο, έχουν δυσκολευτεί τόσο πολύ μέσα οι ξένοι ποδοσφαιριστές που το κάνει λίγο πιο δύσκολο από ό,τι ήταν. Και από ό,τι είναι. Είναι δύσκολο. Το κάνει και πιο δύσκολο η μεταγραφή ενός ξένου ποδοσφαιριστή, αν πάνω σε επαγγελματικό κομμάτι. Και το ερασιτεχνικό, ακόμα τα πράγματα είναι καλά. Επειδή ο λόγος που σε οδήγησε να ασχοληθείς και να εμπλακείς με την ΕΠΣ Μαγνησίας, με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, είναι και όλα αυτά τα βιώματα που είχες ως ποδοσφαιριστής? Γιατί πραγματικά οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές εισπράττουν πάρα πολύ μεγάλη αδιαφορία. Εμείς μένουμε συνήθως στη βιτρίνα. Γιατί και η ΕΠΟ πλέον, ακόμα και οι παράγοντες, μπορεί να προέρχονται από τοπικές ΕΠΣ, για άλλους λόγους πάνε στην ΕΠΟ. Πάνε για να εξυπηρετήσουν πιο πολύ, να παίξουν τα πιόνια σε αυτόν τον πόλεμο των βουβαλιών. Και ουσιαστικά κανείς δεν ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και την ανάπτυξή του. Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή είχα μια συζήτηση λίγο πριν τις εκλογές, όταν μου προτάθηκε να μπω υποψήφιος. Μου άρεσε πολύ να ασχοληθώ με τις μεχτές ομάδες και με αυτές να ασχοληθώ από Σεπτέμβριο. Για να βοηθήσεις και νέα παιδιά. Για να βοηθήσεις νέα παιδιά να κάνουν το πρώτο, ναι. Βήμα. Εγώ βάζω και στοίχημα ότι 1-2 φιντάνια θα τα βρω. Και θα είναι και πολύ καλό. Θα πέσω σε μεγάλη ομάδα. Διότι και όλη αυτή και η πανδημία. Θα πάμε και εκεί. Μας επιβεβαίωσε, γιατί προσπαθούσαμε να το θυμηθούμε και όλοι καταλήγαμε στο ότι θυμόμαστε καλά. Θυμόμασταν και οι δύο το ΑΕΚ. Θυμόμασταν την ΑΕΚ, αλλά δεν το δίναμε και κόμπο. Ναι. Ωστόσο, θεωρώ ότι η ενασχόληση οποιοδήποτε με το ποδόσφαιρο, αλλά και με όλα τα αθλήματα από Σεπτέμβριο, πρώτο ο Θεός να είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα, έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι τα παιδιά θα. Φοβάμαι το ότι δύσκολα θα επιστρέψουν μέχρι το Σεπτέμβριο στις δραστηριότητες τους και στα αθλήματα που αγαπούν. Οπότε τότε θα είναι ακόμα πιο σημαντικό και να έχουν δίπλα τους και ανθρώπους που αγαπάνε το σπορ, το οποιοδήποτε σπορ, και το γνωρίζουν. Εντάξει, ο καθένας βάζει το λιδαράκι του πάντα. Όπου και αν βρεθεί, δεν είναι κάτι δίμον στο. Και στο επάγγελμα και στο. Και ό,τι κάνει στην ζωή του. Αν το αγαπάς, πιστεύω ότι θα αφήσει τη στάση.
Έτσι. Λοιπόν, εγώ ρωτάω τι πω τώρα τον ΑΕΚ G, λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο ΑΕΚ. Από τη μέρα που βγήκες από τον Big Brother χρειάστηκε να περάσουν 18 χρόνια για να δεις την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και ξαφνικά εκεί που λες ότι ξεκινάει, ρε παιδάκι μου, πάλι μια εποχή που η ΑΕΚ μπορεί να χτίσει τη δική της κυριαρχία, μέσα σε μια τριετία ξαναβρίσκεται να είναι σε ένα πολύ προβληματικό μεταβατικό στάδιο, να διεκδικεί αυτή τη στιγμή την έξοδό της στην Ευρώπη και να μην την έχει εξασφαλισμένη. Γιατί πιστεύεις ότι η ΑΕΚ δεν μπόρεσε, ως φίλαθλος, ως οπαδός ομάδας, δεν μπόρεσε να χτίσει το πρωτάθλημα που κατέκτησε και ξαναζεί την ίδια ιστορία? Γιατί πιστεύω ότι έχει πολλά μεταπανικά. Το μεγαλύτερο μέτωπο είναι το γήπεδο. Κοιτάξτε, όλες φτιάξει το σπίτι του, έλπι, θα συνέχεια στο τρινίκιο. Φτιάξε το σπίτι σου πρώτα και μόλις βγεις μέσα και δεν πάρεις την πρώτη χρονιά πρωτάθλημα, μετά πες μου γιατί δεν πήγατε. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι έχει βρει τον δρόμο της. Έχουν δει τα πράγματα όλα σε ένα καλούπι πρωταθλητή. Όσον ούπο τα πράγματα το βούστηκες. Στο δρόμο αυτό, sorry Λένα μου, συγγνώμη, δεν μπορώ, είναι, ναι, δεν κάνω με IG όταν μιλάω. Στο δρόμο αυτό, θεωρείς ότι μπορεί να έχει ρόλο ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ένας προπονητής ο οποίος χαρακτήριζε για περίπου 2 χρόνια κλέφτες, ότι την ΑΕΚ ουσιαστικά ότι έχει κλέψει, του έχει κλέψει ένα πρωτάθλημα? Γιατί ακούγεται αυτό το σενάριο. Εσύ σαν ΑΕΚτζής μπορείς να φανταστείς το συγκεκριμένο άνθρωπο προπονητή στην ομάδα σου? Κοιτάξτε, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι θα έρθει αυτός, αν έρθει ο κ. Λουτσέσκου στην ΑΕΚ, είναι μη βγει και πει ότι πάμε για το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 27 χρόνια. Είδες. Αυτό. Σωστό. Θα έχει διαγράψει το άλλο. Καλό. Καλό. Είδες. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Προδόμε το ρόλο σου, την ενασχόληση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί καλώς ή κακώς η ΕΠΣ είναι το μονοπάτι που οδηγεί, μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο, έναν παράγοντα, ακόμα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Έχεις και τέτοιες βλέψεις ή θες να περιοριστεί στον τόπο σου, για τα παιδιά αυτό? Εντάξει, εδώ στον τόπο μας είμαστε, έχουμε μεγάλη ομάδα και στο νησί μας, η οποία έχει πάρα πολλά ταλέντα και έχουν χαθεί και πολλά ταλέντα. Δηλαδή, εγώ στην ηλικία τη δικιά μου, ας πούμε, είχαμε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Στη Σκόπελο δεν υπήρχε, νομίζω, και άλλη εθνική τότε. Του συζητάγανε, αλλά είδε καμιά φορά να σου κάτσει και του λένε, άμα δεν σου κάτσει, τι. Ναι. Όχι, θέλω να βοηθήσω πρώτα απ' όλα το νησί μου. Μετά και τα τρία νησιά, γιατί και οι Σκιάδε και οι Αλέγκε είναι ενεργά, στέκονται ενεργά στον αθλητισμό του νομού μα. Σιγά-σιγά ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Ωραία. Και πάμε τώρα να ρωτήσω λίγο και την άλλη πλευρά. Γιατί είναι ο πιο πολύπλευρος καλεσμένος που θα μπορούσαμε να έχουμε. Θέλω να ρωτήσω τώρα τον ιδιοκτήτη, σε μια ίσως και στην πιο σοβαρή συζήτηση, τον ιδιοκτήτη εστιατορίου ταβέρνας, ψαροταβέρνας, ενός ανθρώπου που ασχολείται, που ζει από την εστίαση. Ναι. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η εποχή που βιώνετε? Και πόσο δύσκολο είναι να ισορροπείτε εσείς πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο ανάμεσα στην υγεία, την υγεία ακόμα και της δικής σας οικογένειας για παράδειγμα, και την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας? Πόσο δύσκολη είναι αυτή η εποχή και πώς τη διαχειρίζεσαι εσύ προσωπικά? Παιδιά, κοιτάξτε, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Εμείς και ως επιχειρηματίες, αλλά και ως άνθρωποι πάνω απ' όλα, πρέπει να ακολουθήσουμε τον κύριο Σιόδρα. Ό,τι πουλή. Οι λοιμοξιολόγοι έτσι πράττουμε. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που τα δέχομαι αυτά. Είσαι αισιόδοξος όμως για την πορεία και ως επιχειρηματίας μιλώντας, έτσι? Κοίτα, ως επιχειρηματίας το νησί μας έχει αποδείξει ότι είναι ένα από τα πιο ωραία νησιά και από τα πιο αισιόδοξα, αν το δεις αισιόδοξα όλο το θέμα, νομίζω ότι εκεί βαδίζουμε. Βαδίζουμε στη σωστή διαχείριση του τουρισμού. Με το άνοιγμα του, επειδή όλο το πλάνο είναι αυτή τη στιγμή για να προχωρήσει η χώρα σε άνοιγμα του τουρισμού μετά τις 15 Μαΐου, είστε έτοιμοι, να το πράξετε κι εσείς με ασφάλεια, είστε σε επικοινωνία με φορείς του ελληνικού κράτους? Γιατί όπως καταλαβαίνεις... Αυτό το ζήσαμε και πέρυσι. Πέρυσι ήταν κάτι καινούργιο. Φέτος εγώ πιστεύω ότι είμαστε όλοι πιο προετοιμασμένοι σε αυτό. Και πιο έτοιμοι. Και ειδικά φέτος που έχουμε και τα σέλιδε, έχουμε τα εμβόλια, τα έχουμε όλα. Εμείς στο νησί μας θα εμβολιαστούμε
από τις 16 Απριλίου και μετά. Δηλαδή σε δύο μέρες, σε δύο μέρες από το σήμερα έχουμε 15. Ναι, 16 έχουμε σήμερα. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι τέλος Απριλίου εμβολιάζεται τα νησιά κάτω από 5.000 και εμβολιάζεται όλοι τα. Αυτό που έχουμε δει να γίνεται σε πολλά νησιά και να χαρακτηρίζονται μετά. Τι να πούμε, η μοναδική ευχή είναι να τελειώσει να αφήσουμε αυτό τον εφιάλτη όσο να μπορέσουμε όλοι να έρθουμε. Έχουμε και καλούς γιατρούς. Έτσι. Να έρθουμε ξανά στη Σκόπελο και ξέρουμε πού θα φάμε ψαράκι αυτή τη φορά. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε. Τα ψαράκια τα έχουμε μπροστά. Φρέσκο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στο Να είσαι καλά.